Λοιπόν, η πρώτη κούκλα να έρθει που είναι η Βελίνα. Ναι. Ωραία. Γεια σας. Γεια σου. Ποζάρετε μέσα σε ένα κουτί για κούκλες. Εντάξει. Φωταγραφίζομαι πρώτη. Μπαίνω στο σετ. Δεν θέλω να κοιτάς την κάμερα. Θέλω να κοιτάς ευθεία όπως είναι οι κούκλες. Ένα κουτί μέσα. Κοιτάνε ευθεία. Okay. Το βλέμμα σου μένει, θα είναι παγωμένο, αλλά όχι ψυχρό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Στο κάθε κλικ που κάνουμε, δεν θα πρέπει να υπάρχει κίνηση. Θα πρέπει να παγώσουμε. Mm-hmm. Κατάλαβες. Ναι. Μόλις τελειώσουμε τα κλικ και αλλάξουμε πόζα, τότε μπορείς να κάνεις τις κινήσεις που θέλεις. Ωραία. Εντάξει. Να βάλω την κουκλά. Βεβαίως. Ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία. Δεν μ' αρέσει το μηδίασμα. Πρόσεχε τα δάχτυλά σου στην τσάντα. Δεν μ' αρέσουν έτσι πώς τα βλέπω. Στην αρχή κομπλάρω. Δεν ήξερα τι ακριβώς πρέπει να κάνω. Έπρεπε να το δουλέψω λίγο μέχρι να καταλάβω τι είναι αυτό που μου ζητά ο φωτογράφος. Ωραία, Ευελίνα, άλλαξε. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Δεν υπάρχουν τέτοιες κούκλες σε κουτιά. Ξεχάστε τα ποδαράκια. Πρέπει να δουλέψετε πιο στατικά. Ρίξε και την κουκούλα. Έχεις βγάλει 4 με κουκούλα, κάνε μία χωρίς κουκούλα. Ναι. Κάνε λιγάκι τα χέρια σου πιο κούκλα. Ναι, εκεί προσπαθούσα και εγώ να αντιληφθώ τι μου ζητάει η Ζενεβιέβα, ο φωτογράφος και η Έλενα και να προσπαθήσω να το εφαρμόσω. Κοίτα αυτή μπροστά σου για μένα. Εκεί. Μπράβο, αυτό. Εκεί είσαι. Τέλει. Στοπ. Εντάξει. Κάνει και τις 5 copy-paste ό,τι λες. Μας το καίει. Γεια σου. Δεν κάνουμε όμως αυτό εδώ. Ευχαριστούμε. Δεν καταλαβαίνω, πρέπει να είμαι πολύ κούκλα. Μου λέγανε ότι ήμουν πολύ στιτή, μετά πρόσεχα λίγο τα χέρια μου. Είναι λίγο δύσκολο μέχρι να το βρεις. Πώς ήσουν? Είχα σκεφτεί κάποια πράγματα, δεν μ' άφησε να τα κάνω. Πάντως αλήθεια σου λέω, ήσουν τόσο όμορφη εκεί πέρα. Δεν θέλει δηλαδή μαριονέτα, μετά ήθελα να μου λέγει ότι θέλω μαριονέτα. Απλώς περίμενα περισσότερα από μένα να δώσω στη σημερινή φωτογράφηση. Ξεκόλα, ήσουν πολύ καλή. Μπράβο. Ξεκίνησε η Ευελίνα σήμερα πρώτη να φωτογραφίζεται και η αλήθεια είναι ότι άρχισα να αγχώνομαι λίγο παραπάνω, γιατί η Ευελίνα τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, οπότε για να δυσκολεύεται εκείνη δεν μπορώ να φανταστώ οι υπόλοιπες τι θα κάνουν. Άννα, έλα μπροστά και πες μας τι κούκλα είσαι. Τι έχεις καταλάβει? Εγώ είμαι Γαλλίδα. Θα είμαι λίγο πιο σικάτη. Έχεις γεννηθεί σικ, αγάπη μας, ούτως ή άλλως. Α, πάρα πολύ ωραία. Φτιάξε τα χέρια σου, είσαι κούκλα. Κάνε, δηλαδή δεν βλέπουμε αντίχειρες. Πρέπει να είναι πιο μηχανικά τα χέρια σου και ωραίοι αγκώνες παράλληλα. Έλα. Δεν φτιάξαμε, αγάπη μου. Δεν είναι ωραίο. Κάνεις έτσι, αυτό είναι άνθρωπος. Θέλεις να αφήσεις τα ψωμιά στην άκρη, ναι, στο κουτί. Το αφήνω εδώ. Ναι, άστα εκεί. Κάδρο. Ναι. Να μην δεν φεύγουν από το κουτί. Mm-hmm. Τέλειο. Ωραία. Τώρα είναι κούκλα. Ωραία. Ναι, ναι. Πάμε. Είσαι πρώτη φορά πιο στόμα. Κούκλα. Πρόσεξε, μην ξανανοίξεις το στόμα σου. Και πάμε να και τελειώνουμε τώρα. Μην γίνεις κεφάλι ευθεία, ευθεία, ευθεία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Τέλεια. Πάρει και τα ψωμάκια σου. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Δεν το είχα καθόλου. Δεν μπορούσα να δουλέψω πολύ εύκολα με το προπ μου. Περιμένω να δω τα αποτελέσματα. Είναι πραγματικά σαν κούκλα. Δεν έχει κανένα κοντινό. Oh my god. Παρακαλώ τόσα. Θυμάστε τα χέρια στις κούκλες. Μας ενοχλούσε πάρα πολύ που δεν μπορούσαμε να τα κουνήσουμε. Οι περισσότερες τα δαγκώναμε, θυμάστε. Δηλαδή, δεν μπορεί να εγώ στα 43 μου να θυμάμαι τι έκανα με τις κούκλες. Καλά, δεν δαγκώναμε όλες τις κούκλες μας, Ζενεβιέβα. Τέλος πάντων, εγώ τις δάγκωνα. Θέλω να πω ότι τα χεράκια τους ήταν άκαμπτα. Πρέπει να βλέπω το ρούχο. Πρέπει να έχω αυτό. Πρέπει να έχω αυτό. Πρέπει να κοιτάω ευθεία. Δεν κοιτάω το φωτογράφο. Είμαι άκαμπτη. Δεν είχαμε ποτέ κούκλες. Αυτό το broken doll είναι άλλο κόνσεπτ. Τι δάγκωνες τις κούκλες σου? Δεν μου την έσπαγαν που ήταν άκαμπτα τα δαχτυλάκια. Εύη μου, είσαι έτοιμη? Ναι. Έλα, κορίτσι μου, σε παρακαλώ. Athletic doll.
Χαίρετε. Γεια σου. Χαίρετε. Δεν θα κοιτάς εμένα. Όχι, όχι. Μη γίνεις καθόλου προς τα δεξιά. Δεν κατάλαβα. Τι κάνουμε τώρα, Εύη, τι κάνουμε. Προσπαθώ να μπω λίγο στο κόνσεπτ. Όχι, όχι, δεν έχεις μπει στο κόνσεπτ αυτό. Σκέφτομαι βασικά να βάλω το χέρι μου μέσα, να μην το έχω έξω. Mm. Και να είμαι έτσι. Αλλά θα θεωρηθείς από όλο, πολύ. Αλλά δεν το κάνω. Μόνο ευθεία. Okay. Τι πόδια είναι αυτά, ρε παιδιά. Εντάξει, κούκλα δεν είσαι, όμορφη είσαι, κούκλα δεν είσαι. Σε παρακαλώ, μπορείς να βγάλεις και τα γυαλιά. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί είχα πάρα πολλά πάνω μου, μπουφάν, δύο μπουφάν, ήμουν πολύ φορτωμένη. Και άρχισα να πέφτω ψυχολογικά. Εντάξει. Μόνο αυτό θα κάνω. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, Εύη μου, γιατί μέχρι στιγμή στην πρώτη τυπόζα πρέπει να έχουμε πρόσωπο. Η κούκλα είναι όλο στο πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι οι κούκλες για μένα είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι είναι στη Genevieve. Ήθελα out of balance, ήθελα να σπάω τα χέρια. Θεώρησα ότι το να είμαστε όλες έτσι κάτω είναι το σωστό. Θα πάμε στη συνέχεια στο πλατό και θα μας πούνε ότι είμαστε όλες ίδιες. Για πάμε τα χέρια τελείως κάτω. Αφήστε τα χέρια ελεύθερα κάτω. Έχεις εκνευριστεί. Όχι. Προσπαθώ να σκεφτώ. Αυτό έκανα εγώ, στο λέμε. Μου είπατε να μην είναι έτσι, για να μην φαίνεται πολύ... Ναι, γιατί ποια κούκλα έχεις αγοράσει έτσι, λες και είναι η Αιγύπτια. Έτσι δηλαδή, τέλος πάντων. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την τσάντα σου που έχεις, ναι. Να την βάλεις μπροστά. Μπορείς να το κάνεις αυτό, okay. Θα το δούμε. Πολύ καλύτερα. Η Έλενα προσπαθούσε λίγο να φτιάξει την κατάσταση, μου είπε να βάλω την τσάντα μπροστά. Εκεί πήρα λίγο τα πάνω μου, έκανα μία λήψη, αλλά νομίζω ότι είχα μόνο αυτή. Είναι πολύ καλύτερα να ξέρεις τώρα, Εύουλα. Ναι. Ωραία. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε, Εύη μου. Ευχαριστώ. Πάντως, το είδες που νομίζω να ήταν πολλά και σήμερα και έχουν φάει όλες... Έχει βγει υδρωμένη από εκεί μέσα. Δυσκολεύτηκα, η αλήθεια είναι. Είναι ένα δύσκολο κόνσεπτ. Προσπάθησα πολύ να βγάλω μια καλή λήψη. Ελπίζω να τα έχω πάει καλά. Και να μην βγήκα απλά ωραία, να βγήκα μια ωραία κούκλα. Πιστεύω ότι η Εύη σήμερα δεν τα πήγε καθόλου καλά, γιατί είχε σκεφτεί να κάνει κάποιες πόζες, όμως δεν γινόταν να κάνει πόζες, γιατί ήταν μια κούκλα. Μπλόκαρες, σε κάποια φάση. Ρε βλάκα, αυτό μπορούσε να το κρατήσει εδώ, όπως το κρατάνε οι κούκλες, να ήταν τελείως ψεύτικο. Και αυτό δεν ήταν αναγκαίο να το φοράς. Μπορούσε ή από το κίτρινο να το πιάσει, ή να το αφήσει κάτω και να είσαι μόνο με το γυαλί. Δεν ξέρω. Εύη. Μπλόκαρες όταν στα λέγανε αυτά. Ναι, δεν με βοήθησαν καθόλου. Καθόλου. Γιατί σε είδα με το πώς τα λέγανε, πάγωσε. Κόλλησε λίγο. Ποιο άγωσε. Αυτό θα έπρεπε να κάνω. Τίποτα να κρατά. Όντως. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι. Έχεις δίκιο, αυτό θα έπρεπε να κάνω. Σήμερα μου φάνηκε λίγο παράξενο που η Εύη μίλαγε με κάποιες κοπέλες που δεν μιλούσε ποτέ. Τι πάνω, είδες ποτέ πάρτι έτσι. Πώς δεν έχω δει. Και αυτό που είπε είναι ότι τη δαγκώνομαι για να ξεχωλήσουμε τα δάχτυλα. Σα σπιτάκι, σα σπιτάκι θα κάνει αυτό. Είναι έτσι, είναι λίγο λυγισμένο. Εγώ μπερδεύτηκα πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι. Τι έτσι είναι. Δεν είναι έτσι, εσύ έτσι το κάνει. Εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω παρέα με άλλες κοπέλες, δεν τις άρεσε τη Εύη. Μου έλεγε ότι δεν είναι σωστό και ότι δεν υπάρχει λόγος. Και τώρα βλέπω ότι σιγά σιγά προσπαθεί να κάνει το ίδιο. Μην σας μπερδέψει. Εγώ μπερδεύτηκα πολύ. Εύη, θες να μου πεις και εμένα κάτι ή θα λες μόνο σε όλες τις άλλες. Όχι, εννοεί, άκουσα. Όχι, σου μιλάω και με γράφεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Μπορεί να νιώθει λίγο μόνη της, αλλά αν ήμουν η Εύη, καλύτερα θα μίλαγα με τη Μικάελα να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και όχι να κάνουμε τέτοιες αντιδράσεις. Ειρήνη μου, έλα κορίτσι μου. Σε γεωργία. Γεια σου, Ειρήνη. Ποιο είναι το κόνσεπτ το δικό σου? Bowling. Bowling girl. Δεν μου είπαν κάτι. Ωραία. Έχεις καταλάβει τι θα κάνεις? Σε παρακαλώ πολύ να μου πεις. Ναι, ότι είμαι κούκλα στο κουτί. Αλλά έχω και αυτά. Δεν πρέπει να τα βάλω στο κόσμο. Τι? Αυτά είναι μέσα στο κουτί, δίπλα σου. Δεν σου έχουμε δώσει κάτι να κρατάς.
Κρατούμενα. Δεν μετακινούνται αυτά, ούτε αυτά ούτε εσύ από τη θέση σου. Για να δούμε. Καζαριάν, είναι σαν να κοιτάς, αγάπη μου, το Θεό, επάνω. Πρέπει να κοιτάς... κοιτάω πάνω. Ναι. Μπερδεύω. Μπερδεύεσαι με το βλέμμα σου, αγάπη μου. Ψάχνει να δει κάτι. Μισό λεπτό, ρε Ζενεπιέ. Μπερδεύεσαι με το βλέμμα σου. Δεν μπορώ να κοιτάω. Κοιτάω θεία. Είναι εντάξει εδώ. Όχι. Πιο κάτω. Λίγο πιο χαμηλά το βλέμμα. Πού ευθεία. Κάτω, αλλά κοίταξε, έχεις το σαγόνι ψηλά. Το σαγόνι δεν πρέπει να ψηλά, πρέπει να είναι στην ευθεία σου. Εκεί. Την Καζαριάν την είδα λίγο στα χαμένα, ενώ έδειχνε πολύ ωραία. Εμένα με τρόμαζε, ήταν τρομακτική η κούκλα. Να, το περισσότερο κούκλα. Πολύ καλύτερα. Κλείσ' το στόμα, Καζαριάν. Και κατέβασε τα ένα τσίκ πιο κάτω τα χέρια σου. Πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω. Εκεί, στο και εκεί, μείνε. Εκεί. Τέλεια. Ευχαριστώ. Ήσουν να έκανα lucky strike και να πέτυχα το στόχο. Έκανα lucky strike. Μη γελάς, σε βλέπω. Έχω μία φορά γέλασα στα backstage και βρέθηκα από χώριση για την επαγγελματική συμπεριφορά και τις δύο για αυτό το λόγο. Επειδή και εγώ το πήρα... Γιατί δεν γέλασες. Δεν έκανα κάτι κακό. Για μετά, για εδώ σου λέω. Απλά μου έδωσα τέτοιο. Καλά, εκεί πέρα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι, απλά σου, ναι, το ξέρω, απλά σου λέω ότι θα το πάρεις. Όχι, που κόλλα. Όχι ρε, εσύ, εδώ πέρα δεν έχει σχέση. Πάμε καλά. Αριάννα, έλα να παίξεις τένις. Γεια σας. Μπαίνω στο σετ. Στην αρχή προβληματίζομαι λίγο για το πώς θα κρατήσω τη ρακέτα. Τέλεια. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ. Μπράβο. Καταπληκτικό. Αλλά το βρίσκω και ακούω και θετικά σχόλια. Μπράβο. Μπράβο. Όπο, να αλλάξω απίθανη. Κάποια... Αγάπη απίθανη, το... απίθανη. Τέλειο, τέλειο. Μπράβο, Μαριάννα. Απίθανη. Ξεκίνησες πάρα πολύ δυναμικά, πάρα πολύ ωραία. Η Μαριάννα τα πήγε πάρα πολύ καλά, μου άρεσε πάρα πολύ. Όντως, όταν την κοίταζα ήταν σαν ψεύτικη, δηλαδή λέω... Είναι Μαριάννα, δεν είναι. Μπερδεύτηκα. Όντως, έβγαζε ψεύτικη μου πει. Πάρα πολύ καλή είσαι. Ωραία. Μπράβο, τώρα δώσε πόνο στο πρόσωπο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, πάρα Ρεσιά. Πολύ όμορφα, μπράβο. Παρόλο που το βρήκα από την αρχή, ήθελα να δώσω και άλλες πόζες, οπότε προσπαθούσα να αλλάξω λίγο τη στάση του σώματός μου, μικρές διορθώσεις, γιατί πάνω κάτω το είχαμε. Είναι κανονική κούκλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Εγώ είμαι ικανοποιημένος με αυτό που ναι, 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 ναι. Το έχουμε. Βασικά, κοίταξε. Μπράβο, μπράβο, τελείωσες. Επειδή κάποια κορίτσια μπορούν να σκεφτούν ότι εμείς δεν αφήσαμε άλλα πόδια να γίνουν έτσι πριν, νωρίτερα ή και μετά, είναι το ότι έχει τόσο συγκεκριμένο πρόσωπο κούκλας που και, μπορεί χέρια. Να, και χέρια που μπορεί να κάνει ό,τι, οτιδήποτε άλλο θέλει. Δηλαδή, πραγματικά είναι, είσαι 100% κούκλα σήμερα. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Επιτέλους, δηλαδή. Είχε μεγάλο βαντάζ και από το κεφάλι και που κρατούσε τη ρακέτα. Θεωρώ ότι εγώ δεν πρόλαβα να δω κάποια που να το έχει κάνει σωστά, ώστε να πω ότι έχω μία εικόνα. Μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε το σημερινό κόνσεπτ πολύ. Ήμασταν κούκλες. Εγώ προσωπικά έπαιζα τένις. Κάτι που ήθελε να μου μάθει ο πατέρας μου παλιά, δεν το κατάφερε, αλλά σήμερα μπορεί να με χαρεί σαν τενίστρια. Σωστός λαιμός, σωστές γωνίες. Πολύ σωστά έχει χειριστεί το σώμα τη. Είναι όλα και τα δάχτυλά τη. Ναι. Πάω στη θέση μου να πάρω την πόζα μου. Γεια σας. Γεια σου, Έλτα μου. Το μόνο που σκέφτομαι είναι να τα πάω καλά και να μην έχω κανένα πρόβλημα. Ξεκινάμε. Το σημείο που θα κάτσεις θέλω να είναι λιγάκι πιο αριστερά από ό,τι είσαι. Εκεί και λίγο πίσω, πολύ λίγο. Συγγνώμη λίγο, πρέπει να έρθει ο make-up artist να γυαλίσει τα πόδια της Έλντας, γιατί δεν γυαλίζει τα πόδια της και δεν κάνει κούκλα. Okay. Ένα λεπτό θα πάρει. Κάτσε ακούνε τη Έλντα. Πάντως εδώ η σημερινή κατάσταση είναι αντίληψη και έμπνευση, να ξέρετε. Και για όσους με κοιτάνε με πλάγιο μάτι, γιατί νομίζετε ότι κάτι άλλο θέλαμε, κάτι άλλο είπαμε κτλ. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει να δω μοντέλα που δεν έχουν έκφραση το πρόσωπο ονόνοητο και που το τι θα κάνανε με το σώμα τους, αν είχαν κερδίσει το πρόσωπο, θα ήταν πολύ καλύτερες.
Και I rest my case τώρα. Αυτό. Συνεχίστε να μιλάτε και να λέτε ιστορίες. Θέλω να ρυθμογράψω. Πολύ ωραία. Βλέπω ωραίο παγωμένο ύφος. Έλτα μου, τα πόδια σου ίσια κανονικά, σαν να είναι καρφωμένα στο κουτί σου, χέρια ίδια, είσαι κούκλα, σε βοηθάνε τα κόκαλά σου πάρα πολύ και τα μάτια σου για αυτή τη δουλειά. Είσαι, δεν χρειάζεσαι και πολλά πράγματα. Και προσεκτικά μην σου φρώσεις τα φρύδια, έτσι. Πάμε λίγα πιο αριστερά, λίγο, ένα κλικ. Λίγο πιο αριστερά. Ανάπνε. Μπράβο, εκεί. Όλα καλά. Στην αρχή μου δώσανε το καπέλο να το φοράω και με δυσκόλεψε λίγο στο ότι νόμιζε ότι μου κρύβει λίγο τα μάτια μου, το πρόσωπό μου, κάνει σκιές, δεν το ήθελα αυτό και αποφάσισα εγώ να το βγάλω γιατί ουσιαστικά με ενοχλούσε και εγώ δεν ένιωθα καλά. Έλα. Αυτό είναι τέλειο. Είναι μαγικό. Λίγο την έκφραση φτιάξε. Εκεί πήρα τα πάνω μου λίγο και λέω, εδώ είμαστε, τώρα το έχω. Τέλος. Μπράβο, Λιντάκο. Χωρίς το καπέλο έβγαλα καλύτερη λήψη. Χάρηκα πάρα πολύ. Μου είπανε ότι το έχουμε. Έχουμε τη λήψη μας. Και βέβαια τα κορίτσια με χειροκρότησαν. Αισθάνθηκα κατευθείαν πάρα πολύ όμορφα. Πρώτη φωτογράφηση μετά την επιστροφή μου στο σπίτι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ανυπομονώ από τη φωτογραφία που έχω βγάλει. Πάρα πολύ ωραία είναι η Αλντά. Μπράβο τη. Και έδειξε και επαγγελματισμό μετά από την δύσκολη μέρα που πέρασε. Το βλέπεις αυτό? Το βλέπω, κούκλα. Να, είναι σαν κούκλα. Άννα, έχει το πιο ωραίο background. Ναι, ίσως. Το θέμα είναι πώς θα το εκμεταλλευτώ. Τέλεια. Και το πιο ωραίο background πρέπει να είναι σωστό κομμωτέλο για να στηριχθεί. Θα βάλεις το χέρι πάνω στο μικρόφωνο και είναι πολύ εύκολο. Και τα δύο κιόλας. Τέλος πάντων. Έλα, έλα, έλα. Μη φοβάσαι. Λίγο, εγώ άλλη σκούπερ, λίγο πρυφαότικότα. Μην είσαι εσύ αυτή που θα δαγκώσω σήμερα. Γιατί σ' αγαπώ. Έλα, μπες μέσα. Δεν πρέπει να κουμπίσει η κιθάρα πουθενά, σε έφαγα. Η Ζενεπή με βοήθησε πολύ να μπω στο mood. Δηλαδή, αν ήταν ένα ροκάρο, θα το έκανα πάρα πολύ εύκολα. Αλλά δεν ήταν αυτό το κόνσεπτ. Εγώ έπρεπε να γίνω μια κούκλα ανέκφραστη. Οπότε ήταν κάτι πολύ δύσκολο για μένα. Βασικά, θα το δούμε λιγάκι. Δεν μου θυμίζει πολύ κούκλα αυτό που βλέπω. Ορίστε. Δεν μου θυμίζει πολύ κούκλα. Ίσως το χέρι. Κρατά το μικρόφωνο, το αφήσει κάτω. Το φέρει κάπου εδώ. Ποιο το εδώ. Το χέρι που κρατά το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο. Απλώς να σου πω, το χέρι στη κιθάρα θα πρέπει να το κάνει πιο πολύ κούκλα, όχι ανθρώπου. Δηλαδή θα είναι τεντωμένα τα δάχτυλά σου. Κοίτα. Εκεί. Και α το μικρόφωνο, δηλαδή έχει τη κιθάρα. Δηλαδή μην είναι ανάγκη να πιάνει τα πάντα. Ας το όφωνο. Κάνε μόνο με την κιθάρα. Ας το όφωνο. Στόφ, Βασίλη, παίρνει. Έπεσε. Πέφτει, sorry. Περίμενε, ρε, αγάπη μου, εσύ. Δηλαδή, έχεις κάνει ήδη μια καταστροφή. Άντε. Πρόσεχε την κιθάρα. Ας το όφωνο, είπα. Έχεις κιθάρα. Σου φτάνει. Αυτή τη στιγμή σε βλέπω πάρα πολύ σφιγμένη. Όχι, δεν βλέπεις σφιγμένη, βλέπεις ένα κορίτσι που ποζάρει. Δεν βλέπουμε μια κούκλα. Χαλάρωσε τους ώμους σου, έχεις βλέπουμε στόμα ανοιχτό, βλέπουμε βλέμμα λίγο θλιμμένο σχεδόν. Δεν σε αγοράζει κανένας ως κούκλα στο κουτί. Μου είπαν ότι δεν θα με αγοράζει κανείς, δεν πειράζει, cool. Θα με αγοράζει εγώ. Ωραία. Κάτι αρχίζει και γίνεται τώρα. Βλέπω μια πρόοδο. Το φρύδι σου χαλάρωσε. Σηκώνεις το ένα φρύδι πάνω. Θα μου σκάσει αυτή η κοπέλα. Και αυτό είναι το τελευταίο σου. Ναι. Okay. Τέλος. Σε ευχαριστούμε. Τέλος. Ευχαριστούμε. Το μικρόφωνο. Σε παρακαλώ. Δεν νομίζω να τα πήγα καλά. Δεν πειράζει, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Προσπάθησα να το βγάλω όσο καλύτερα γινόταν. Από εκεί και πέρα, αν δεν βγήκε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Προσπάθησα. Το έχει σημασία.
η υπερβολή στο μεγαλείο της και μικρόφωνο και τέτοια πρέπει θέλει ένα συντονισμό. Εντάξει, άλλο το να ξέρει. Το ύφος δεν ήταν λίγο. Δεν ξέρω. Αν έβαζε τα χέρια έτσι, ήταν τέλειο από εδώ και κάτω. Σε τέλος θα πεις πολύ καλά. Πώς μ' άρεσε να το κάνεις. Το μόνο ήταν επειδή παρακράταγες την αναπνοή σου, έβγαινες λίγο σφιχτή. Ίσως γι' αυτό έβγαινες. Βασικά το φρύδι σου φαινόταν και ότι πόζερες περισσότερο. Είπα να σε μιλήσω. Όχι. Είπα να σε μιλήσω. Καλά έκανα. Πραγματικά προτιμώ να φύγω σε αυτή τη δοκιμασία που ήταν ένα άψυχο κόνσεπτ και εν τέλει θα με τιμήσει κιόλας που δεν μπόρεσα να βγάλω το τόσο άψυχο. Γιατί δεν γίνεται. Όταν έχεις ψυχή, πώς θα βγει το άψυχο. Έλεγα ναι. Δεν τα πήγα καλά. Βασίλη, πώς νιώθεις μέχρι στιγμής? Πολύ καλά. Δηλαδή τα κορίτσια έχουν κάνει φοβερή πρόοδο, βλέπω. Εντάξει, όχι όλες, αλλά. Βασίλη, εσύ είχε κούκλε πάνω. Είσαι τρελή, για δε. Τον Τζον είχα. Τον? Τον Τζον Τζον. Είδε που είχε. Κι εγώ και στο Μιχάλη έχω πάρει κούκλε, γιατί να μην έχει κούκλε. Δεν το θυμάμαι ποτέ να σε κούκλα. Πάντα το θυμάμαι να τον έχω, να τον βγάζω χέρια και πόδια. Α, κι εγώ έτσι. Α, ο ένα βγάζει χέρια και πόδια, η άλλη αποκεφαλίζει. Έτσι, αλλού κεφάλι, αλλού χέρια. Ωραία. Το κορίτσι είχε κούκλε και τι κράταγε στο κουτί. Δηλαδή, τι λέει εμά με τα παρανοϊκού. Ενώ εσύ είσαι καλά, ε. Δεν έχω πει ποτέ ότι με καλά. Ξεκάθαρο. Καλή επιτυχία. Μπαίνω στο σετ να ξεκινήσω κι εγώ. Τσούκου τσούκου σιγά σιγά με τις ξύλινες παντοφλίσεις μου ή μπέσω. Καλώς την ας. Εμένα αυτό το κουτί είναι το αγαπημένο μου. Γιατί λατρεύω τις γκέισες. Εκείνη και το πρόσωπο τσούκου δεν αλλάζει. Εύκολο που είναι χαρά. Το κουτί μου λοιπόν είναι το αγαπημένο της Έλενας. Εγώ δεν ξέρω. Από τη μία πιστεύω ότι είναι εύκολο γιατί έχω ένα ρόλο που μπορώ να υποστηρίξω. Απ' την άλλη όμως είναι και δύσκολο γιατί μπορώ να κάνω μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Τα πόδια πρέπει να είναι ενωμένα, να ξέρεις τις γκέισες. Δεν είναι. Έτσι είναι τα πόδια της γκέισες. Ωραία. Και θα αλλάξεις τα χέρια σου, Μικαέλα. Mm-hmm. Έτσι. Ωραίο και αυτό. Μπράβο. Κοίτα, αγάπη, τα μανίκια σου μέσα. Αυτό που έκανες πριν είναι αντρικό, να ξέρεις. Είναι αντρική πόζα που έκανες πριν. Εκεί. Είναι πολύ κοντά τα μανίκια, δεν ξέρω τι θα έρθει. Νομίζω ότι θα είναι και το μακιγιάζ. Ωραία, πάει και αυτή η λήψη. Ε? Ναι. Και τώρα κάνε κάτι πιο κούκλα. Αγάπη, όπως είσαι. Έτσι είναι πολύ ωραίο. Ναι, τα δάχτυλα είναι λίγο τσίτα. Να σου πω, Μικαέλα, τα χέρια λίγο έτσι. Είναι λίγο τα δάχτυλα έτσι. Και αυτό ευθεία. Άμα κάνεις λίγο χαμογελαστά έτσι. Α, μπράβο, γκέισα. Η γκέισα είναι πάντα promising. Εκεί. Τελευταίο αυτό. Οκ. Μπράβο, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Άμα είχαν έπνευση και μπαίνανε λίγο διαφορετικά στην όλη ιστορία αυτού που είναι ντυμένες και αυτού που φοράνε και αυτού που είναι το κόνσεπτ, θα ήταν πολύ πιο εύκολο για όλες τους να το κάνουν. Αυτή δεν πάνε στο κεφάλι σου έτσι. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να ήταν πιο εύκολο, αλλά προσπαθούσα να είμαι συγκεντρωμένη, να φαίνομαι λίγο ψεύτικα και ευτυχώς με βοηθήσανε και πάρα πολύ η Ζενεγεύ και η Έλενα. Η Μικαέλα είχε ένα styling πολύ έτοιμο, θα το πω. Μου άρεσε πολύ, ήταν γκέισα. Δεν είχε να κάνει πολλά πράγματα, οπότε ήταν τυχερή για μένα. Έλα, αγάπη μου. Αγάπη, όνομα και πράγμα. Welcome back. Και στο set, welcome back. Όταν άκουσα το welcome back της κυρίας Έλενας, μου έδωσε πολύ δύναμη. Το χέρι με τη τσάντα μου κρύβει όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Ναι. Μπορεί να το έχει και έτσι λίγο, Βασίλη, να το απομακρύνει λίγο, γιατί είναι λέοπαρ στο λέοπαρ, ο λέοπαρ. Κρύβουμε τελείως τα props πίσω. Καλύτερα να χαμηλώσει την τσάντα. Μην δίνει σημασία. Καλύτερα χαμηλώσε τη. Παίρνει την εκεί που ήσουν. Τζάδα και χαμήλωσε την κάτω. Εκεί. Αυτό το χέρι, το άλλο που έχεις, είναι πολύ άσχημο. Ωραία, είναι. Το πρόσωπο ωραία. Το έχεις. Πάμε. Όχι. Μπορούμε να σφυγάλουμε το σακάκι, παιδιά. Δεν βλέπουμε τίποτα. Ένα λεπτό, Βασίλη. Είχανε βάλει πάρα πολλά λεοπάρ πάνω μου. Όλο το σκηνικό ήταν γεμάτο λεοπάρ. Μόνο λεοπάρ. Μπράβο,
να το δω. Νομίζω είναι πολύ πιο ωραία. Βλέπουμε πολύ περισσότερο. Ναι, εντάξει. Και φτιάξε μου και το χέρι με την τσάντα. Κάντο ακριβώς όπως έχεις το άλλο. Μπορείς να το κάνεις ακόμα και έτσι να το δούμε. Όχι ψηλά το βλέμμα. Να σου πω, αγάπη, πιο έξω οι αγκώνες δεν μπορείς. Έτσι, οι αγκώνες. Εκεί. Χωρίς να καμπουριάζεις. Βασίλη, συγγνώμη, το ξέρω ότι σε έχουμε τρελάνει σήμερα. Συγγνώμη, Βασίλη. Αλλά η αγάπη έλειπα από το σπίτι καιρό, οπότε λίγο θέλουμε παραπάνω αγάπη και στοργή. Όπως κάνεις το άλλο σου χεράκι έτσι, κάνε και αυτό. Δεν αφορά και το φωτογράφο πολύ ποιες μπήκανε χθες στο σπίτι. Το θεωρώ λίγο αδικία το να είμαστε λίγο πιο επίκεις, γιατί είμαστε στην εντεκάδα, τους έχει δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και αυτό θα έπρεπε να το αρπάξουν από τα μαλλιά. 5 κλικ μας έχουν μείνει. Χαμήλωσε λίγο το σαγόνι, τα τελευταία 2. Μπράβο. Μου άρεσε πάρα πολύ, είχα πολύ άγχος αυτό, αλλά γενικά έτσι όπως το έκανα, μου άρεσε το αυτό το κόνσεπτ γενικά με τις κούκλες. Ειρήνη. Χαίρετε. Χαίρετε. Για σήμερα είμαι η Twiggy. Για σήμερα είσαι Twiggy. Πολύ ωραία Twiggy είσαι. Δεν είχα καθόλου άγχος. Είχα σκεφτεί 2-3 πόζες και έλπιζα απλά με συνεννόηση με τον φωτογράφο να με στήσει, να μου πει πώς είναι. Είσαι ωραία. Εκεί πέρα μια χαρά. Αφήνεις τα χέρια κάτω. Ελεύθερα. Μπράβο. Κοιτάς η θεία μπροστά σου. Αποστάσεις είναι οκ, okay, άμα διορθώσεις και λιγάκι το ύφος σου, θα είναι ακόμα καλύτερα. Να γλυκάνει. Να γίνει πιο cute. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα η έκφραση της Ερμίδου. Δεν θεωρώ πως έκανε κάτι ιδιαίτερο. Δεν μου άρεσε και πολύ το πρόσωπό της. Να σου πω κάτι, κάνεις με το πυλμονικιού, κάνεις αυτό, ρε αγάπη μου. Αφού δεν έχεις προγνωθισμό, ας το χαλαρώ. Ωραία. Εμένα μου κάνει, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω. Εν τω μεταξύ έχει και μεγάλα δάχτυλα Ειρήνη και ξαφνικά πρωταγωνιστούνε. Έρχεται η Ζενεβιά και μου δίνει ως βοήθεια το καλάθι. Έτσι, εκεί, τεντωμένα τα δάχτυλα. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Σιγάρι αγάπη είναι πολύ βαρύ πια. Ήταν όντως βαρύ για να το κρατάς έτσι με τα δάχτυλα που έπρεπε να τα έχει μια κούκλα στο κουτί. Ωραίο, καλύτερο, πολύ καλύτερο είναι αυτό. Έπρεπε να έχω συγκεκριμένα και τον νόμο και τον αγκώνα για να βγει καλά, να γράψει καλά στο φακό. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο κομματάκι αυτό. Και μου βγαίνει το χέρι μου από το. Ας το αγαπημά, τι να κάνω, είναι βαρύ. Ας το κορίτσι μου αφού είναι βαρύ. Ωραίο. Η στιγμή μου είναι φανταστική, αλλά δεν έχουμε τα άκρα. Να τις τα βάλω στις τσέπες. Ειρηνάκι μου, έχεις τσέπες. Παρακαλώ. Συγγνώμη, Βασίλη. Ναι. Βάλε τα χεράκια στις τσέπες λίγο. Ωραία, πάμε και ένα τελευταίο με το ένα χέρι έξω. Κράτα το ένα χέρι στην τσέπη και το άλλο έξω. Τέλος. Μπράβο, Ειρηνάκη. Ξέρεις πως κοιτάζω έτσι. Το βλέμμα μου είναι τέτοιο. Θυμωμένη. Τα χέρια σου τρέξει, αυτό σου είσαι. Παιδιά, δεν είμαι θυμωμένη. Το βλέμμα μου είναι αυτό. Ενώ σου είναι αυτή θυμωμένη. Πιο γλυκιά λίγο. Έτσι. Πώς θα γίνω γλυκιά. Αυτό είναι ένα συνέστημα. Εγώ είμαι κούκλα, δεν έχω συναισθήματα. Είμαι άψυχη. Ναι, αλλά είσαι ένα θυμωμένη. Δεν ήταν θυμωμένη, ρε παιδιά. Ήταν. Αυτή η φράτζα της εδώ πάνω. Η Ειρήνη θεωρώ ότι δεν το βρήκε τόσο στο βλέμμα της στη φωτογράφηση, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα θα τους αρέσει το αποτέλεσμα, λόγω του ότι τους αρέσει και η Ειρήνη σαν μοντέλο. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Είναι κάτι διαφορετικό από όλα. Σε δικαίωσε το αποτέλεσμα. Ναι. Ωραία. Εμάς, ναι, και εμάς. Μας έχει βγει λίγο από τη μύτη, αλλά ναι. Θα τις φωνάξεις για τη λήψη που κάνουν την καθιερωμένη. Κορίτσια! Κορίτσια, όλες για τη λήψη μας την καθιερωμένη με μπρίο, κέφι, ενέργεια και πάνω απ' όλα κούκλες. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή της φωτογράφησης που ήμασταν όλες οι κοπέλες μαζί και τώρα ήμασταν οι μισές, ούτε οι μισές. Λίγο σφίχτηκα μέσα μου γιατί μου λείπανε και οι υπόλοιπες. Έχει σκληρύνει πολύ ο ανταγωνισμός. Και είδαμε ότι σήμερα 2 από τα 3 κορίτσια που επέστρεψαν τα πήγανε πάρα πολύ καλά.
και πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν ζοριστεί λίγο τα πράγματα και πρέπει να συγκεντρωθούν.